μόνο ο κάθε λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, συνεργατική τάξη της Γαλλίας και στη νέα γενική απεργία που γίνεται σήμερα 23 του μήνα, αλλά και τις μεγάλες κινητοποιήσεις των εργαζομένων των προηγούμενων ημερών. Η εργατική τάξη, η νεολαία και ο λαός της Γαλλίας με τα αγωνιστικά συνδικάτα στην πρώτη γραμμή πλημμυρίζουν καθημερινά τους δρόμους όλων των γαλλικών πόλεων και πραγματοποιούν μαζικές, μαχητικές, απεργιακές και πολύμορφες δράσεις για να μην περάσει η αντεργατική συνταξιοδοτική ρύθμιση της κυβέρνησης Μακρόν. Δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν δέχονται να δουλεύουν μέχρι το θάνατο. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη καλούν οι εργαζόμενοι να πληρώσουν το μάρμαρο, όμως υπάρχουν παραδείγματα όπως στη Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα που δείχνουν πως δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη και βγαίνουν στην επίθεση για να ζήσουμε στον πόη που μας αξίζει. Λέμε στα αδέρφια μας στη Γαλλία, ο αγώνας σας έχει ήδη γράψει ιστορία. Οι τεράστιες απεργιακές κινητοποίησεις του προηγούμενου διαστήματος, η πολύμορφη αταλάντευτη δράση σας εδώ και μήνες, ανέδειξε για ακόμη μία φορά την τεράστια δύναμη της εργατικής τάξης και του οργανωμένου συλλογικού ταξικού αγώνα. Η πάλη σας ανάγκασε την κυβέρνηση Μακρόν να πετάξει κάθε ψεύτικο προσωπείο και να δείξει το πραγματικό αντεργατικό πρόσωπο της εξουσίας των μονοπωλίων. Νομοθετούν κόντρα στο λαό, αξιοποιώντας ένα ταξικό νομικό οπλοστάσιο. Απαγορεύουν διαδηλώσεις, απειλούν αγωνιστές συνδικαλιστές, τρομοκρατούν τον λαό που παράγει τον πλούτο για να διασφαλίζουν τα κέρδη μιας μειοψηφίας εκμεταλλευτών. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις και κόμματα σε κάθε χώρα, ανεξαρτήτως απόχρωσης, προοδευτικά συντηρητικά, είναι υπηρέτες των επιχειρηματικών ομήλων. Βάζουν στην πρώτη γραμμή την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, τα κέρδη των λίγων και σε αυτά θυσιάζουν τη ζωή των λαών. Κόντρα σε αυτές τις πολιτικές και στην Ελλάδα, τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν δύο από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων ετών. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας είναι το βασικό μας σύνθημα. Αυτό είναι το δίλημα για κάθε εργάτη σε κάθε χώρα. Και ο δικός σας αγώνας δίνει ηχηρή απάντηση ότι οι εργαζόμενοι δεν δέχονται νέες θυσίες. Ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Οι απειλές της κυβέρνησης εργοδοτών στη Γαλλία, οι εκφοβισμοί, οι συκοφαντήσεις, η καταστολή ενάντια στις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις είναι μια ακόμη απόδειξη της αδυναμίας μιας εξουσίας που στηρίζεται στην εκμετάλλευση των πολλών. Η μαζική συλλογική απειθαρχία των συνδικάτων της απαγορεύσης διαδηλώσεων έχει κάνει κουρελόχατρο την προσπάθεια μπλοκαρίσματος των αγώνων και των κινητοποιήσεων. Με αυτή την τεράστια δράση κάνει κουρελόχατρο και μπορεί να γίνει κάθε αντεργατικός νόμος και να έρθει στο προσκήνιο οι σύγχρονες ανάγκες μας. Για αυξήσεις στους μισθούς, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, για ζωή αντάξια των αναγκών μας στον 21ο αιώνα. Οι αγώνες αυτοί έχουν μαζικότητα, έχουν αντοχή, οργανώνονται από μεγάλα συνδικάτα σε χώρους δουλειάς σε κλάδους. Αντιμετωπίζουμε επιτυχία τα μέτρα επιστράτευσης και καταστολής. Εκατομμύρια Γάλλοι είναι για δύο εβδομάδες στους δρόμους, νεκρώνοντας τους χώρους δουλειάς. Σε μεγάλους κλάδους συνενέργειας, μεταφορές, στη βιομηχανία και αλλού, υπερασπιζόμενοι τα ασφαλιστικά και εργασιακά τους δικαιώματα. Οι κινητοποίησεις που γίνονται στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία και αλλού επιβεβαιώνουν ότι η εγκληματική πολιτική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γνωρίζει σύνορα. Είναι η ίδια και αδυσόπιτη για τους λαούς που πληρώνουμε μεγάλες θυσίες στην κερδοφορία και τους ανταγωνισμούς των επιχειρηματικών ομήλων. Απέναντι σε αυτή την επίθεση, οι εργαζόμενοι, η νεολαία δεν κάθονται με τα χέρια σταυρωμένα. Με τα συνδικάτα και τους μαζικούς φορείς παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Οι αγώνες αυτοί, οι οποίοι οργανώνονται κατά βάση από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα, κόντρα στη γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού και της αξικής ειρήνης που επιβάλλει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και πολλές εθνικές γενικές συνομοσπονδίες, αναδεικνύουν τη δύναμη που έχουν εργαζόμενοι όταν οργανωμένα αμφισβητούν τον αντιλαϊκό μονόδρομο. Είμαστε η τάξη που παράγει τον πλούτο. Είμαστε η τάξη που τραβάει μπροστά την κοινωνία. Και οι αγώνες των εργατών της Γαλλίας σήμερα τραβάνε μπροστά ολόκληρη την εργατική τάξη. Η εργατική τάξη της Ελλάδας ήταν, είναι και θα είναι στο πλευρό σας. Το δίκαιο μας, τα συμφέροντά μας θα τα επιβάλλουμε και θα τα περιφρουρήσουμε εμείς ως εργάτες μαζί με τον λαό και την νεολαία.
Πρέπει εδώ όμως να θυμίσουμε κάνα δύο πράγματα σε δάφτους που βγαίνουν με αφορμή τους μεγάλους αγώνες στη Γαλλία και λένε ότι στηρίζουν ότι είναι ψεύτες και υποκριτές. Αλλά μπροστά στην ανηπωριά τους και στην επίδεση που κάνει ο λαός πάνε να ξεγελάσουν. Λέμε για δάφτους που πανηγυρίζουν με τη νίκη του Μακρόν και έλεγαν ότι αυτή η νίκη είναι μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Είναι αυτοί που στην Ελλάδα ως κυβερνήσεις μας έκανε να βγαίνουμε σύνταξη στα 67 και τώρα το παίζουν θλιμμένοι. Χρόνο δεν έκλεισε από τότε που τα έλεγαν και τώρα τρέχουν να μαζεύουν τα σημάζευτα. Ας ρωτήσουν τα αδέρφια μας, τους λιμενεργάτες, με πόση δημοκρατία πήγαν στο λιμάνι του Φως να τους επιστρατεύσουν. Αλλά βρήκαν απέναντί τους σαν μια γροθιά τους εργάτες και το έβαλαν στα πόδια. Στον αγώνα για να κερδιθούν τώρα, ανάψε ένα κούφι για το λαό μας, ο δρόμος που περνάει μέσα από τη συμμετοχή στα σωματεία, στα συνδικάτα, στο εργατικό λαϊκό κίνημα και δεν περνάει μέσα από